Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από τα σούπερ μάρκετ Χαρητίδης, διανομή κατοίκων στη Νέα Μεσίβρια Θεσσαλονίκης, ψωνίζοντας φτηνά, οικονομικά και ελληνικά με χαμόγελο για την καθημερινότητά σας. 2310 713 089 Σούπερ μάρκετ Χαρητίδης, φροντίζουμε για σας, για την οικογένειά σας, με ελληνικά επώνυμα προϊόντα και πάντα με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στη Νέα Μεσίβρια Θεσσαλονίκης 15 χρόνια και συνεχίζουμε. Υπεύθυνος Τράκας Χρήστος. Τα φάλ τώρα που θα εκτελεστεί για την ομάδα της Μεσίβριας θα γίνει βαθιά σέντρα απευθείας. Η μπάλα θα σκάσει από την αγκαλιά, αλλά ο Σμαντζικίδης όμως θα πάρει επιθετικό φάουλ. Εκεί όπως δείχνει τον ίδιο ο Δημήτρης, και η κατοχή είναι για την ομάδα για να οθηθεί συνέχεια. Μεσίβρια, Δάφνη Ακροποτάμου συναντιούνται στην τρίτη αγωνιστική με το ενδιαφέρον σίγουρα να παρουσιάσει ξεχωριστή σημασία της ομάδας στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Για να δούμε αυτό το φάουλ και τη δίκη της φάσης. Εκτελέστηκε απευθείας, η κεφαλιά διώχνει αμυντικός εκεί της Δάφνης. Προσπαθεί με το σώμα του Χατζηκυριάκου, θέλει να βγάλει την μπάλα έξω. Δέχτηκε την πίεση από τον παίχτη της Δάφνης, ο οποίος έγινε κάτοχος. Γεμίζει τώρα, περνάει στα πλάγια. Δήμου, για να δούμε. Γυρνάει την μπάλα. Κάνει την κίνηση, πέρασε πάνω από το σώμα του Τζορτζάκη εκεί που προσπάθησε να απειλήσει. Επιμένει εδώ ο αρχηγός. Για να δούμε το γύρισμα από κοντά. Πάει να γίνει το σουτ τελευταία στιγμή. Δεν μπόρεσε ο Δήμου. Έβαλε τα πόδια του ο Κοσμίδης και παραχώρησε. Κόρνερ. Εκεί που προσπαθεί να την προθήσει, κάνει το σούτ απευθείας. Ο Λάτο πατάει την μπάλα, για να δούμε. Τώρα θέλει να σουτάρει ο Ταρτσάρης. Προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το στόχο που ήθελα. Η μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Χατζηκυριάκου. Δεξιά άνοιξε την μπάλα στον Σταυλιδιάννη. Το σούτ από κοντά, θα σκάψει την μπάλα. Τελικά χάνεται απίστευτη ευκαιρία εδώ για την ομάδα της Δάφνης που βγήκε δεξιά. Έκανε την κίνηση, αλλά αστόχησε προς την εστία του Μαξεβάνη. Γρήγορη παλιά. Βγαίνει από τον Ιωάννο. Αλλάζει την πορεία ο παίκτης της Δάφνης. Αρβανιτίδης πατάει την μπάλα, αλλά έκανε το σούτ εδώ. Η μπάλα ξεστά από το δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τη Μεσίβρια, εδώ που πήγε να απειλήσει πάνω στην κίνηση, έκανε το σούτ. Είδε την πορεία ο Σμαντζηδίδης, αλλά κατέληξε να του χάνοντας μια ακόμη σημαντική φάση. Εδώ προσπαθεί να βγει, πάει να γίνει το λάθος, κλέβει την μπάλα. Το σούτ απευθείας καλό από τον Χαραλαμπίδη, αλλά ο Μπαξεβάνης καλά τοποθετημένος, λόγκαρε την μπάλα. Όποιος τα λέει και στους παίκτες του. Στο 37. Κοσμίδης. Βλέπουμε από τον παίκτη της Δάφνης που προσπαθεί να αλλάξει ο Χαραλαμπίδης. Η κίνηση που γίνεται βγαίνει τώρα από τα πλάγια. Σταφυλίδη σουτάρει από το ύψος εκεί της περιοχής, μπροστά από το βλέμμα του Κοσμίδη, πάνω από το δοκάρι του Μπαξεβάνη out. Το ενδιαφέρον αυτό το τοπικό ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής σας το προσφέρει για τους φίλους του ποδοσφαίρου τα σούπερ μάρκετ Χαρητίδης, διανομή κατοίκων με ελληνικά προϊόντα στη Νέα Μεσίβρια Θεσσαλονίκης. 2317-13089, 15 χρόνια εμπειρία. Τράκας Χρήστος. Φροντίζουμε για σας, για την καθημερινότητά σας, με χαμόγελο και υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. Η μπάλα μπροστά, για να δούμε, κάνει μια ώρα προσπάθεια. Θα σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα. Εδώ ο Μητήσε έκανε την κίνηση, ξεγέλασε τους αμυντικούς, πήρε την μπάλα τελικά, φίλες και φίλοι, και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της Μεσίβριας με το Μητή να ανοίγει το σκορ. Ένα γκολ που έρχεται σχεδόν λίγο πριν το τελευταίο πεντάλεπτο, το 40, με το Μητή να διαχειρίζεται πολύ καλά τη φάση, να κάνει με τον ελιγμό το σώμα του και την τελική ενέργεια, και με αυτό το γκολ η Μεσίβρια ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους. Εδώ αντεπίθεση τώρα για την ομάδα της Δάφνης, θα γυρίσει την μπάλα, με το χώνα το προσπαθεί να διώξει ο Κοσμίδης. Το σούτ απευθείας, σε καλή θέση, θέλει σουτάρι, δοκάρι από τον Τζορτζάκη, μεγάλη ευκαιρία να απαντήσει σχεδόν στο ίδιο, σε ένα λεπτό μέσα η Δάφνη την τότε στην ισοφάριση. Φάουλ για τον Φιντανίδη, μεγάλη αγωνία και αναμένεται πολύ μεγάλη συνέχεια. Κεφαλιά, χαμένη ευκαιρία για τη Δάφνη που πετάχτηκε ξεχασμένη εκεί μέσα στην καρδιά του Μπαξεβάνη.
απογειώθηκε ο επιθετικός της, αλλά σήκωσε ψηλά την μπάλα, δεν μπόρεσε να την τελειώσει όπως ήθελε. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου από τα σούπερ μάρκετ Χαρητίδης, διανομή κατοίκων στη Νέα Μεσίβρια Θεσσαλονίκης, ψωνίζοντας φτηνά, οικονομικά και ελληνικά με χαμόγελο για την καθημερινότητά σας. 2310 713 089 Σούπερ μάρκετ Χαρητίδης, φροντίζουμε για σας, για την οικογένειά σας, με ελληνικά επώνυμα προϊόντα και πάντα με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στη Νέα Μεσίβρια Θεσσαλονίκης 15 χρόνια και συνεχίζουμε. Υπεύθυνος Τράκας Χρήστος. Επιστροφή και πάλι φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου για το δεύτερο ημίχρονο με την Μεσίβρια να είναι στη σέντρα, ακόμα 45 λεπτά. Για να δούμε αν αυτό το γκολ του Μητή που ήρθε στο 40 θα δώσει το δικαίωμα να φτάσει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη η ομάδα της Μεσίβριας που προηγείται από το 40 το πρώτο ημίχρονο. Μετά θα δαμάσει ενέργεια την επιθετικό της να νικήσει τον Οσμανδικίδη και να κάνει αυτό το 1-0. Μπροστά ο προθυμένος παίκτης της ομάδος της Δάφνης. Μπίρδας, άλλαξε την μπάλα. Δήμου, θέλει να σουτάρει. Επιμένει, βγάζει μπροστά. Χαραλαμπίδης, θα γυρίσει την μπάλα. Πάει να γίνει το τελικό σουτ από κάποιο παίκτη της Δάφνης, αλλά καλά τοποθετημένη η αμυντική της Μεσίβριας. Διώχνει την μπάλα και ο... Έκλεψε τώρα και πάλι την μπάλα. Νέο διώξιμο. Σταφυλίδης. Ένα σουτ από μακριά. Μπάλα είναι στα πόδια από τον Φιντανίδη. Οι κόντρες με την μπάλα να βγαίνει. Προσπίσει από τον Χαραλαμπίδη. Έρχεται ο Μητής. Έγινε το σουτ και από τον Αρβανιτίδη. Αρβανιτίδης, φρόντι την μπάλα δεξιά. Τσαρτσάρης, σουτάρει από μακριά. Καλό το σουτ υπό το βλέμμα εδώ του Σματζικίδη. Θα φύγει out. Δοκίμασε το απευθείας. Καλά τοποθετημένος, αλλά λίγα εκατοστά πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Δάφνης να καταλήξει out. Μητής στο σκόρ του αγώνα και το Χαρτιλίδης Κυριάκος. Είχαμε δύο αλλαγές. Θα δούμε αυτή τη σέντρα κεφαλιά τώρα από καλή θέση. Διώχνει ο Παξεβάνης στην προσπάθεια του Χαραλαμπίδη. Νέο σώτρα που γίνεται παράλληλα. Τελικά όμως δεν θα μπορέσει να την εκμεταλλευτεί. Η Δάφνη που πιέζει ψάχνοντας το κριτήριο της σοφάρες, αλλά δεν μπόρεσε εδώ να τη διαχειριστεί. Με αποτέλεσμα η εμπειρία του Παξεβάνη να πέσει σημαντικό ρόλο. Φιντανίδης προωθεί την μπάλα βγάζοντας δεξιά στα πλάγια το Δήμο. Αυτός θα σκάψει την μπάλα για τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα τελειώσει. Η μπάλα στο δοκάρι τελικά από τον παίκτη της ομάδος της Δάφνης. Δεύτερο δοκάρι για τους φιλοξενούμενους. Είχε τεράστια ευκαιρία. Δεν θα μπορέσει να βρει την ισοφάριση στο 63. Σα το προσφέρει για του φίλου του ποδοσφαίρου τα σούπερ μάρκετ Χαρητίδη, διανομή κατοίκων, η καθημερινή σα συνήθεια με χαμόγελο, υπευθυνότητα και εμπειρία, με τι καλύτερε τιμέ τη αγορά, με ελληνικά προϊόντα. Εδώ έχουμε τώρα, ζητάνε ένα χέρι σαν τη διφάση. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Αντιδράσει τώρα στη φάση τη Δάφνη εδώ, που ζήτησε προφανώ στην προσπάθεια αυτή στο 65. Συνεργάζεται με τον Φιντανίδη. Μπροστά ο Τζορτζάκης. Ανοίγει την μπάλα. Χαραλαμπίδης μπαίνει από κοντά. 1-1. Ο Χαραλαμπίδης νίκησε αυτή τη φορά τον Μπαξεβάνη και ισοφαρίζει, φίλες και φίλοι. Με τον γκολ που έρχεται, βλέπετε να δέχεται τα συγχαρητήρια. Έτσι λοιπόν έρχεται η ισοφάριση. Την προσπάθεια να γυρίσει ο Δήμου. Καχαμίδη στη διαγώνιση όταν μια άλλη μεριά κεφαλιά εδώ από το ύψος στην προσπάθεια να πλήσω ο Μεταξάς σε ευνοϊκή θέση. Η μπάλα θα καταλήξει άω. Για δούμε τώρα την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει το σούτ απευθείας. Πολύ καλή ενέργεια πάνω στην κίνηση από τον Ιωάννου. Καλά τοποθετημένος ο Ασμανιγέδης κρατάει το 1-2 για τη Δάφνη Ακροποτάμου. Μέσα στη Μεσίβρια. Κοσμίδης. Η μπάλα θα σκάσει στον Οσμαντζικίδη παρά την ενέργεια που έγινε απευθείας. 10 λεπτά ακόμη. Είναι αρκετά. Με το χρόνο να πιέζει και τις δύο ομάδες. 1-2. Η Δάφνη είναι μπροστά. Εδώ στη Μεσίβρια κόντρα στον τοπικό Μεσίβριας. Μπροστά κλέψουμε από τον Τζορτζάκη. Και εδώ πέναλτι. Ο Τζορτζάκης κερδίζει το πέναλτι σε αυτήν την ανατροπή από τον Κοσμίδη τον Κώστα. Ο διαιτητής ο Τονίδης θα δείξει το πέναλτι. Και εδώ έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 81. Οι φιλοξενούμενοι να ξεφύγουν και να καθαρίσουν κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι εφόσον... Μεταξάς το εκτελεί η μπάλα στα δίκτυα. 1-3. 1-3 η ομάδα της Δάφνης που πλέον βάζει
τα κριτήρια της για μια σπουδαία μεγάλη νίκη μέσα στην Μεσίβρια κόντρα στην τοπική ομάδα. Ένα γκολ που ουσιαστικά φαίνει τη διαφορά μπροστά με δύο τέρματα από την θαυμάσια εκτέλεση του Μεταξά. Σάββας Καρατσινίδης θα μας πει τι είχε η ομάδα του περισσότερο, παρόλο που βρέθηκε εκθετημένη στο πρώτο ημίγνο και απέδρασε με ένα διπλό που είτε ήθελα πάρα πολύ. Καλησπέρα Σάββα. Καλησπέρα σε όλους. Η ομάδα προσπαθεί να βρει λίγο πατήματα γιατί είμαστε καινούργια ομάδα. Στην ουσία έχουμε πολλές μεταγραφές. Πιστεύω ότι αρχίζουμε να παίζουμε στα τελευταία δύο παιχνίδια, από τα τρία βασικά, τα δύο παιχνίδια αυτά ήταν, αρχίζαμε να παίζουμε το ποδόσφαιρο σε πολλά σημεία που θέλουμε να παίζουμε. Εντάξει, κάναμε πολλές ευκαιρίες οι οποίες δεν γίνανε γκολ. Παρ' όλα αυτά η επιμονή των παιδιών στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, μετουσιώθηκε σε γκολ και έγινε και ανατροπή. Στόχος της ομάδος είναι να επαναλάβει κάτι παρόμοιο από την περσινή χρονιά ή ακόμα είναι νωρίς να το συζητάμε αυτό? Εντάξει, στόχος της ομάδος είναι να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Τα παιδιά που έρχονται να χαίρονται που παίζουν στην ομάδα μας, να μην τους λείπει τίποτα. Και αν μας δοθεί το κάτι παραπάνω που μπορεί να είναι η άνοδος ή οτιδήποτε κάτι παραπάνω έχει ο καθένας στο μυαλό του, θα το κυνηγήσουμε. Δεν θέλουμε να λέμε λόγια ότι όχι πάμε για πρωτάθλημα. Τα λέμε πολλές ομάδες και είναι κακό, εντάξει. Αέρας τεχνικό είμαστε, όσο μπορούμε να το χαρούμε και ό,τι μας βγει. Εντάξει, επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα και επειδή περάσαμε διάφορα μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι ακόμα οι ομάδες είναι απροσάρμοστες να δώσουν αυτό που πρέπει να δώσουν στο γήπεδο? Γιατί βλέπουμε τα παιχνίδια δεν έχουν ακόμα την ποιότητα που ψάχνουμε να δούμε. Οι ομάδες είναι 2-2,5 μήνες στην προετοιμασία και μιλάμε για αεραστεχνικές ομάδες. Ήταν λυπηρό όλο αυτό που γίνεται, που γινότανε. Ευτυχώς ξεκινήσαμε γιατί δεν πήγαινε άλλο. Οι παίκτες μετά από τέτοια απραξία και με κορονοϊούς και τα λοιπά είναι ήδη, έχουν αλλάξει λίγο θέματα ότι χάθηκε η όρεξη και αυτό τράβηξε ακόμα πιο πίσω. Ευτυχώς προς το παρόν εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά, πολύ υλικό. Αφήνουμε σε κάθε παιχνίδι 7-8 παιδιά εκτός αποστολής. Και αυτό είναι και στην προπόνηση όμως, δεν είναι μόνο στα παιχνίδια. Από όλα συγχαρητήρια στη Δάφνη Κροποντάμου. Δεύτερον, το παιχνίδι τελείωσε και κάθε ομάδα πήρε αυτό που της άξιζε. Κέρδισε ο καλύτερος, έτσι. Εμείς το πρώτο ημίχρονο τα πήγαμε σχετικά καλά, είχαμε το παιχνίδι, το σκορ στα υπέρ μας. Στο δεύτερο, δυστυχώς, η Δάφνη Κροποντάμου μας αφόπλησε. Από εδώ και πέρα υπάρχει μια συνέχεια. Η συνέχεια είναι μεγάλη, έχει πολύ μεγάλο δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Εμάς στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία αξιοπρεπέστατα, να μην έχουμε τραυματισμούς. Είχαμε έναν δυσάρεστο τραυματισμό ενός ποδοσφαιριστού. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτό να μην είναι, να είμαστε καλά, να περνάμε καλά και θα δουλέψουμε μέσα από τα λάθη μας, θα κοιτάξουμε να γίνουμε καλύτεροι. Εγώ εύχομαι το καλύτερο στη Δάφνη Κροποντάμου. Είναι φίλη και ο Σάββας είναι ο γιος ενός παλιού μου συμπαίκτη. Έχω δει και παιδιά που συνεργαστήκαμε μαζί. Βλέπω τον πατέρα και χαίρομαι πάρα πολύ. Το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι μια μεγάλη οικογένεια. Σε βλέπουμε σε ένα κάθε Κυριακή. Βλέπουμε τον κύριο Φιντανίδη εδώ πέρα. Βλέπουμε ανθρώπους. Είναι οι δικοί μας εδώ πέρα. Είναι η μεγαλύτερη χαρά. Αυτό είναι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Όλα τα άλλα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Σε στεναχωρεί έτσι πως ήρθε ή πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα? Απλά δεν προστάτευσε το 1-0. Σίγουρα η ήττα είναι πικρή. Στεναχωρεί όποιον χάνει. Αλλά μέσα από τις ήττες πρέπει να γίνεσαι καλύτερος, έτσι. Εμείς θα γίνουμε καλύτεροι, θα πάμε στην Δάφνη Κροποντάμου στο δεύτερο γύρο, θα μας φιλοξενήσουν όπως φιλοξενήσαμε και θα τους κερδίσουμε. Ωραία. Ένα δύσκολο διπλό, η ομάδα εδώ, τοπικό ντέρμπι. Για μένα επιστροφή μετά από δύο χρόνια, είχα δύο χρόνια να παίξω, είχα ένα θέμα με κυριακούς προσαγωγούς. Ευχαριστώ. Θέλατε την νίκη περισσότερο, πιστεύεις, για να μπορέσει η ομάδα να αλλάξει? Και οι δύο ομάδες ήθελαν την νίκη, αλλά φέτος εμείς πάμε για κάτι καλύτερο, προσπαθούμε. Πού κρίθηκε, Παύλο, πιστεύεις? Γιατί είδαμε και οι δύο παίξατε καλά, αλλά. Εντάξει, είχαμε. Λιγότερα λάθη. Δεν νομίζω τα λάθη. Και οι δύο ομάδες παίξανε. Εμείς είχαμε αρκετές κλασικές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο τις πετύχαμε γκολ και το γυρίσαμε το μάτς. Είναι κάτι ανάλογο της περσινής χρονιάς, είναι νωρίς ακόμα αυτό να το συζητάμε? Στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε μάτς και στο τέλος ό,τι βγει. Τα πρώτα παιχνίδια. Έτσι είναι, μέχρι να στρωθεί η ομάδα. Έτσι. Πιο δύσκολη κατηγορία φέτος. Ανεβήκαμε με τα ίδια παιδιά. Την ίδια προσπάθεια κάνουμε με τα νέα παιδιά, οι ίδιοι παίκτες. Προσπαθούμε μαζί με τη διοίκηση, όλοι μαζί, να πάμε κάθε φορά και ένα σκαλί παραπάνω. Ξεκινήσατε καλά, τι έφταξε το δεύτερο μήκο? Ξεκινήσαμε καλά, κάναμε κάποιες φάσεις. Κουραστήκαμε. Καλύτερη ομάδα
Η Δάφνη μας έκανε 4 φάσεις, τα 3 γκολ. Αυτό. Τώρα πιστεύεις ότι η ομάδα σου πιστεύεις δεν θα έχει πρόβλημα, θα σταθεί καλά στην κατηγορία ή ψάχνει και κάτι παραπάνω? Είναι νωρίς ακόμα αυτό. Είναι νωρίς ακόμα, εντάξει, θέλουμε παιχνίδια. Τα παιδιά όπως είναι νέα και νέα σε αυτή την κατηγορία παίζει μεγάλο ρόλο. Οι ομάδες είναι πολύ καλές όλες. Ο Όμιλος είναι πολύ καλός. Θα δείξει. Σωτήριο από εδώ και πέρα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ωραία. Εύχομαι βέβαια αυτή ήταν να σας πεισμώσει και να επιστρέψετε. Πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν είμαστε για, ούτε για να πετάμε. Δεν σκεφτούμε το κεφάλι και κοιτάμε μπροστά. Πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να παίζουμε μπάλα και το χωριό να μας στηρίζει όπως κάνει. Μια κακή με άλλο μάτι συνέχεια. Ναι. Στόχος είναι σε όλα τα παιχνίδια να παίζουμε καλά και να κερδίζουμε. Προσπαθούμε. Πιστεύω και σήμερα δείξαμε ότι θέλαμε το παιχνίδι. Εσύ πιστεύεις ότι ήταν μήχρονο και ήρθε ναι, η ανατροπή. Ναι. Δεν μας έκατσε το πρώτο ημίχρονο, δυστυχώς. Προηγήθηκε κιόλας η μεσήμβρια. Αλλά δείξαμε ότι θέλουμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε πιο δυνατά. Όλο το ημίχρονο ήταν δικό μας. Ας το δείξεις ότι η ομάδα θα είναι και φέτος πάλι στα μπαρά σαν όδο. Πιστεύω πως ναι. Στόχος είναι να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί όχι και άνοδος της κατηγορίας. Τι είχε ο Ακροπότομος, πιστεύεις περισσότερο, την οργάνωση, τη διάθεση, την υποστήριξη του κόσμου? Ναι, είναι ένα χωριό το οποίο, αν και μικρό, υπάρχει πολύ μεγάλη οργάνωση. Τα παιδιά τρέχουν όλοι για την ομάδα. Και νομίζω ένας λόγος που και οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν λίγο παραπάνω είναι το ότι η ομάδα προσπαθεί. Η διοίκηση είναι εκεί πέρα και εμείς προσπαθούμε για την ομάδα. Είμαι 75 χρόνια πρόεδρος. Θα έκανα άλλα 75. Με κατηγορήσανε ότι τα οικονομάω. Σταμάτησα και διαλύσανε όλα. Παρπαγιά, στεναχωριέσαι που το χωριό δεν υπάρχει εκεί η ομάδα? Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Κάθε μέρα είμαι στο γήπεδο, το βλέπω, παίρνω βαριοβιά και πώς φύγει. Τώρα πηγαίνεις, βλέπεις τις γύρω ομάδες εκεί, τη Δάφνη, τον Ακροπόταμο, τα γύρω χωριά. Σ' όλα. Να. Σ' όλα πηγαίνω. Πόσο σημαντικό είναι, τι κρατάς τη διαδρομή σου στα τόσα χρόνια στην παρουσία σου ως παράγοντας που έκανες τόσους πολλούς φίλους? Σίγουρα, όπου πάω, γεια σου Παρπαγιάννη, γεια σου Πρόεδρε, αυτό με ευχαριστεί και με ικανοποιεί. Λένε πολλές φορές οι παροιμίες, τα άλογα όταν γεράσουν δεν τα σκοτώνουν. Τι νιώθεις εσύ στη διαδρομή όλη αυτή και η προσφορά σου μεγάλη στο ποδόσφαιρο? Είναι ζωντάνια, σαν να γίνεται 15 χρόνο. Το γήπεδο για σένα είναι εκτόνωση, είναι μεράκι, αγάπη? Αγάπη πολύ είναι το γήπεδο για μένα. Για όλους αυτούς που σε γνωρίζουν καθημερινά, που σε έχουν βάλει στα σπίτια, στην οικογένειά του, τους αγαπάς, τι θα ήθελες να τους εκφράσεις μέσα? Πάρα πολύ, τους εύχομαι χρόνια πολλά. Όπου πάω, φωνάζουν, γεια σου Πρόεδρε, γεια σου, και αυτό με ικανοποιεί. Το όραμά σου, κλείνοντας, είναι να ξαναγυρίσει το χωριό και το δικό σου στα ποδοσφαιρόφωνα με νέα παιδιά? Υπάρχει μέλλον? Υπάρχει μέλλον, αλλά δεν υπάρχουν άλλο σαν το Γιάννη Κορόγιο. Ο αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Από τα σούπερ μάρκετ Χαριτίδης, διανομή κατοίκων στη Νέα Μεσήβρια Θεσσαλονίκης, ψωνίζοντας φτηνά, οικονομικά και ελληνικά, με χαμόγελο για την καθημερινότητά σας. 2310-713-089. Σούπερ μάρκετ Χαριτίδης, φροντίζουμε για σας, για την οικογένειά σας, με ελληνικά επώνυμα προϊόντα και πάντα με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στη Νέα Μεσήβρια Θεσσαλονίκης, 15 χρόνια και συνεχίζουμε. Υπεύθυνος Τράκας Χρήστος. We'll be right back.